Εντάξει, είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα να υπογράψω το τρίτο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό σε μια τόσο μικρή ηλικία. Πιστεύω ότι μέσα από σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη μεταξύ εμένα και της ομάδας καταφέραμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πρόθυμος να διεκδικήσω καλά. Σίγουρα οι απαιτήσεις ανεβαίνουν όχι μόνο ατομικά αλλά και ομαδικά, διότι πέρσι δεν κάναμε τη χρονιά που θέλαμε και σκοπεύουμε να είμαστε καλύτεροι φέτος. Αλλά σαν Σωτήρης προσωπικά εγώ δεν σκέφτομαι πολλά, σκέφτομαι την καθημερινότητά μου, να μείνω όπως είμαι, να δουλεύω ακόμα πιο πολύ και μέσα από την προσπάθεια και τη βελτίωση πιστεύω θα έρθουν και οι ομαδικοί αλλά και οι ατομικοί στόχοι να επιτευχθούν. Όπως είπατε, βασικός δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, αυτή την άποψη έχω. Αυτή η χρονιά μου δίνει έξτρα κίνητρο ώστε να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες, αλλά εννοείται πάνω απ' όλα να βελτιώνομαι και να διεκδικώ τη θέση μου στο βασικό κορμό του Παναθηναϊκού. Μέσα από αυτό πιστεύω θα καταφέρουμε την ομαδική βελτίωση και έπειτα θα επιτευχθούν και οι ατομικοί μου στόχοι, όπου θα είναι σίγουρα να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας και να αγωνιστώ σε κορυφαίο επίπεδο. Πάντα σαν άνθρωπος είμαι αισιόδοξος, αλλά ταυτόχρονα προσγειωμένος. Πιστεύω ότι είναι μια νέα αρχή για όλους μας. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε από την πρώτη προπόνηση κιόλας, να δέσουμε σαν ομάδα, να είμαστε καθημερινά ενωμένοι, αγαπημένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας.